Τι σκέφτεται κάποιος όταν ακούει το όνομα Χιλουδάκη? Με το χέρι στην καρδιά. Σκάνδαλο. Ομορφιά. Τρανς. Κατινοκαυγάδες. Άντρας που έγινε γυναίκα. Ιερόδουλη. Συγγραφέας. Σεξ. Τι. Τι αντιπροσωπεύει για τον καθένα από μας? Τι είναι αυτό που οθεί τον κόσμο να αγοράσει τα βιβλία της? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Επειδή γεννήθηκε άντρας και έγινε πιο όμορφη από όλες τις όμορφες και έζησε το όνειρο, πέτυχε, ταξίδεψε και φωτογραφήθηκε. Τι κάνει τόσο κόσμο να την ακολουθεί στο Facebook? Το ότι έζησε τη ζωή που δεν είχαμε και την έχασε? Το ότι ταχώνησε αυτούς που μισούμε? Ίσως. Ίσως όντως μερικοί να αγοράσαν τη βιβλία της πρωτίστως για να διαβάσουν ζουμερές λεπτομέρειες και σκανδαλάκια, ως άλλοι δονοβλεψίες. Αυτοί δεν θέλουν η Τζέννη να μεγαλώσει, να γεράσει, να εξελιχθεί. Δεν το επιτρέπουν στο μυαλό τους να αλλάξει, λες και έχουν κάποιο έλεγχο επάνω της. Ούτε θα τους αρέσει το έγκλης και κρίσης γωνία, το οποίο είναι το ολοκληρωτικό ξεγύμνομα όχι του κορμιού της, αλλά της ψυχής της, γεμάτο θάρρος και τόλμη. Μιας γυναίκας αγρίμη, γεμάτη πάθος για τη ζωή, γεμάτη θηλυκότητα, που πονάει, αλλά πολεμάει και δεν το δείχνει ποτέ. Μια γυναίκα που τρώει τη ζωή με τα χέρια και ευχαριστιέται κάθε μπουκιά, με αισθησιασμό και αυθεντική πείνα, λαχτάρα να ρουφήξει την κάθε στιγμή. Είδαν πολλά τα μάτια της Τζέννης και μετά από όλα όσα είδε, κοίταξε και μέσα της και μας τα δίνει όλα στο πιάτο. Εμάς που καθόμαστε γύρω από την αρένα, διψασμένοι για αίμα. Και το κάνει γιατί μόνο έτσι νιώθει ότι μεταμορφώνεται, μεγαλώνει. Δεν είναι πια παιδούλα. Και η ωριμότητά της βγαίνει από την πένα της σαν υγρός χρυσός. Περιγράφοντας άθελά της μια ψυχή που θέλει να πετάξει πέρα από την ματαιοδοξία της, τα Photoshop, τα ψεύτικα χαμόγελα δημόσιων σχέσεων και την εγωκεντρική τρέλα του κόσμου αυτού. Η Τζέννη είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά είναι κάτι πιο ουσιαστικό ακόμα. Η Τζέννη είναι ένας σπάνιος άνθρωπος. Άνθρωπος με ελαττώματα, νεύρα, χαρίσματα και μια καρδιά να. Μια ευαισθησία που δεν θέλει να δείχνει. Αλλά που όσοι γνωρίζουν, τις το αναγνωρίζουν. Ένας άνθρωπος με νίκες, κυρίως απέναντι από τον εαυτό της. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλά πήγε. Σημασία έχει τι απόσταση διένυσε. Το βιβλίο «Έγκλης και κρίσης γωνία» είναι το τέταρτό της. Σε αυτό βλέπουμε ότι τα εφήμερα νιάτα και η ομορφιά ήταν απλά το περιτύλιγμα για ένα πολύ σπουδαίο δώρο προς όλους εμάς. Και όποιος διαβάσει το βιβλίο καταλαβαίνει τι σημαίνει αυθεντικό συγγραφικό ταλέντο. Και το πιο σημαντικό, ότι έχει μπροστά του έναν άνθρωπο που άνοιξε ένα παράθυρο στο μυαλό του. Να μπούμε να δούμε, εμείς οι περίεργοι και κανίβαλοι, τι συμβαίνει εκεί μέσα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ένα χάρισμα σπάνιο. Τιμιότητα, όχι ειλικρίνεια, τιμιότητα, απέναντι στον εαυτό της και κατά συνέπεια στον αναγνώστη της. Αυτό είναι η Τζέννη για μένα. Αυτό είναι η Τζέννη για πολλούς από μας.